Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Sono Tommaso Bottali che oggi vi presento la mia linea, che si chiama, è una linea di colori che ho studiato e di effetti per creare varie tecniche. Λοιπόν, είναι ο Τόμας Μποτάλικος, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα και είναι εδώ πέρα για να σας δείξει τα χρώματα που έχουν το όνομά του, τα όνειά του και θα σας δείξει τις τεχνικές που, κάποιες τεχνικές που μπορούν να γίνουν με αυτά τα χρώματα. Ok, il prodotto principale di questa linea è il colore, che è un colore a base di gesso ed è molto opaco, coprente, poroso e tutte queste caratteristiche ci servono sia per fare l'effetto shabby classico che per fare tante altre tecniche. Λοιπόν, τα χρώματα, αυτά τα χρώματα γενικά ο τύπος λέγεται γρισμιολίας. Δεν είναι ακριβώς ακριβικά χρώματα, έχουν τελικά διαφορετική σύσταση, θα την πούμε μετά. Χρησιμεύουν για να κάνουμε είτε το κλασικό σαμπισί, αυτό δηλαδή το αποτέλεσμα, όπως και πολλές άλλες τεχνικές. Η βασική σειρά έχει αυτή τη στιγμή 24 χρώματα, αν και το Σεπτέμβριο θα γίνει 35. Τα υπόλοιπα τα δούμε τώρα. E oltre ai colori ci sono delle cere, delle patine, delle vernici e dei primer. Λοιπόν, για να γίνουν όλες αυτές τις τεχνικές που θα μας δείξει κάποιες από αυτές, η σειρά αποτελείται από τα χρώματα που σας είπα, 4 κεριά, 4 πατίνες, και 2 βερνίκια και 2 αστάρια. Και αυτά τα δούμε τώρα. Con questi colori io posso lavorare direttamente, posso lavorare su tutte le superfici, il legno, il metallo, la plastica, il vetro, la formica, i laminati, il legno verniciato. Λοιπόν, αυτά τα χρώματα μπαίνουν κατευθείαν σε όλα τα υλικά, σε πλαστικό, σε γυαλί, σε μέταλλο, σε λακκαρισμένα έπιπλα, σε παλιά έπιπλα, σε όλες τις επιφάνειες. Ho solo bisogno di fare una differenza importante tra quello che è poroso e quello che non è poroso. Λοιπόν, απλά υπάρχει μια διαφορά σε αυτά τα υλικά τα οποία έχουν πόρους από τα προφάνα του υλικού και σε αυτά τα οποία δεν έχουν πόρους όπως το μέταλλο και το πλαστικό. Se è poroso vado direttamente perché il colore contiene già il gesso. Λοιπόν, στα πορώδη υλικά βάζουμε κατευθείαν το χρώμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Στα μη πορώδη υλικά, αν και μπορεί να πιάσει κατευθείαν το χρώμα, όταν το αντικείμενο είναι χρηστικό, δηλαδή όταν έχουμε μια καρέκλα να τραπέζει, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσουμε πρώτα το αστάρι, να έχει ένα υλικό που είναι σαν βάση, το οποίο το περνάμε πρώτα, αφήνουμε 24 ώρες να περάσουν να στεγνώσει καλά και μετά χρησιμοποιούμε κανονικά το χρώμα. E poi esiste un altro primer che invece si chiama fondogesso spessore. Λοιπόν, μετά υπάρχει ένα άλλο υλικό το οποίο λέγεται γέσο όγκλου. Στην πραγματικότητα μια πάστα διαμόρφωσης που θα τη δείτε τώρα πώς δουλεύεται. Και forse è ancora qua. Και è un prodotto molto denso. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ συμπαγές σαν υλικό. E che lo uso solo quando voglio creare un rilievo. Και το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε, να θέλουμε να φτιάξουμε κάποιο ανάγλυφο. Ad esempio qua. Όπως είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα έχει γίνει με stencil. Αυτό εδώ πέρα που έχει γίνει το εφεξίλιο που έχει γίνει με ένα ειδικό εργαλείο που δούμε σε λίγο. Αυτό εδώ ή εδώ που έχει γίνει με σπάτουλα. Quando lo uso, quando non ho un legno pregiato come l'MDF ad esempio, che è un legno liscio. Γενικά το χρησιμοποιούμε όταν έχουμε κάποια λίγη επιφάνεια, δηλαδή όπως το MDF, ένα ξύλο που δεν έχει πόρους, δεν έχει. Ho da un legno come questo che sembra che c'è la venatura, però è liscio in realtà e mi serve per dare un rilievo. Κάνουμε για να το φανεί σαν ξύλο, να το δώσουμε λίγο όγκο για να είναι πιο έντονο το αποτέλεσμα. Ok. Questo gesso in base all'attrezzo che uso per stenderlo cambia l'effetto. Io posso utilizzare la spatola. Γενικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε με σπάτουλα είτε με αυτό το εργαλείο που κάνει το εφέτο ξύλου που κάνει αυτό εδώ πέρα. Ο μια σπάτουλα που φάτε λίγο. Είτε διαφορετικά με ένα τέτοιο εργαλειάκι που κάνει διάφορες γραμμές. Αυτό κάνει είτε αυτό το αποτέλεσμα είτε το λοιπόν πιο ανοιχτό. Ok, è un prodotto a base d'acqua, tutti i miei prodotti tranne le cere sono a base d'acqua. Όλα τα προϊόντα και το γέσο και τα χρώματα που θα βάσει στο νερό, όλα και τα αστάρια και τα βερνίκια, εκτός τα κεριά. Μόνο τα κεριά έχουν σαν βάση το νερό. E bianco, non si può colorare perché diventerebbero colori troppo chiari, ma si colora dopo, asciuga molto velocemente ed è molto elastico. Λοιπόν, το γέσο όγκου, αυτό που λέμε το υλικό, είναι λευκό και παραμένει λευκό μόλις στεγνώσει. Καλό θα είναι να μην ανακατεύουμε χρώμα μέσα, γιατί αλλάζει η σύστασή του και τέλος πάντων γίνεται δύσκολο να το δουλέψουμε. Καλό είναι να το χρωματίσουμε από πάνω. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ελαστικό. Δηλαδή δεν σπάει καθόλου, εδώ πέρα έχει μπει σε χαρτί και ούτε τσακίζει ούτε διπλώνει.
E infatti per questo motivo posso fare tutto sulla carta. Che gli aspetto lungo όλε αυτέ τι τεχνικέ μπορούν να λειτουργήσουν και πάνω σε χαρτί, γίνονται με ακριβώ τον ίδιο τρόπο σαν να δουλεύουμε σε ξύλο, γιατί ούτε χαλάει το χαρτί, ούτε το ποτίζει. Ok, questo è effetto legno. Λοιπόν, σα δείξω τώρα πώ γίνεται το effetto ξύλο. Allora, il prodotto si stende con il pennello. Λοιπόν, το περνάμε τέτοιο, το βάζουμε ένα πινέλο, απλώνουμε το γέσο όγκου. Adesso lo faccio sulla carta, ma è uguale. Se lo faccio sul legno. Τώρα το κάνει σε χαρτί, αλλά είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα που κάνουμε στο ξύλο. Molto spesso. Λοιπόν, βάζουμε αρκετή ποσότητα το γέσο με το πινέλο. E poi prima che asciughi, quindi abbastanza velocemente. Che prende il mosso, vediamo tutto l'applodume. Prendiamo il regalio, passa la spatola con due movimenti. Il primo movimento tiro la spatola verso di me, mentre tiro la spatola devo fargli fare anche questo movimento. E poi cerchiamo di finire su edice, prendiamo il regalio, corisna stamattisi con chieri, lo travamo e spamo da fuori con capo. Per να φανεί το αποτέλεσμα που θα δει τώρα. Lento. Και μόλις το περάσουμε γίνεται αυτό. Per continuare lo faccio da volte parte. Το χαρτί τι χρώμα ήταν? Σκούρο. Το χαρτί είναι σκούρο, δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή στο τέλος έτσι ένας χρωματίζεται και επειδή είναι πολύ καρπικά τα χρώματα, σε ό,τι χαρτί για να το βάλουμε, και πράσινο να είναι και κόκκινο να είναι, ούτως άλλως ακαλυφθεί, οπότε δεν παίζει κανένα ρόλο. Voilà. Λοιπόν, οπότε το αποτέλεσμα είναι αυτό. E lasciamo asciugare. Λοιπόν, τα αφήνουμε τώρα να στεγνώσει και μετά θα το. Μόλις στεγνώσει, μετά περίπου 10 λεφτά θέλει, μετά θα το χρωματίσουμε από πάνω. Ok, scelgo un colore, tipo pistacchio. Λοιπόν, βάζει τώρα το χρώμα αυτό το. O posso usare un colore più effetto legno, o posso usare un colore più shabby. Quello che voglio. Χρησιμοποιητό, ποιο χρώμα θέλετε. E coloro. Non serve colorare preciso perché. Χρησιμοποιήσει το γέσο όγκου. Είναι σαν πάστα διαμόρφωση, δηλαδή είναι, δεν είναι αστάρι πραγματικότητα. Είναι συμπαγέ και δίνει όγκο. Είναι... Το χρωματίζει που δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ. Δηλαδή ούτω ή άλλω το εφέ που θέλουμε να δώσουμε είναι φταρμένο, οπότε δεν χρειάζεται να είμαστε και πολύ ακριβεί στο πώ το χρωματίζουμε. E non ho bisogno di coprirlo totalmente, nel senso che posso darlo anche un po' male, così è sufficiente. Ok, il colore va asciugato, va fatto asciugare naturalmente, sarebbe meglio, però se lo usiamo al fondo non è un problema, tranne sulla lamina che è meglio asciugarlo bene. Ok, adesso vado a utilizzare una cera per creare l'effetto chiaroscuro. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα κερί για να σας δείξω τις τεχνικές με το κερί που γίνονται. Se però su questo fondo voglio fare un effetto di decorazione, pittura, decoupage, stencil, lo devo fare prima di mettere la cera. Λοιπόν, τα κεριά είναι ουσιαστικά σαν βερνίκι, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα μετά. Δηλαδή μόλις βάλετε το κερί, μετά από πάνω δεν μπορείτε να βάλετε ούτε stencil, ούτε να κάνετε decoupage, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Αν θέλετε stencil decoupage, πρέπει να το κάνετε σε αυτή τη φάση. Οπότε βάζετε το stencil ή το decoupage και μετά το κερί που σας δείξω τώρα. Ok, adesso su tutto questo pezzo di carta passo la cera ambra. Esistono tre colori di cera. Λοιπόν, χρωματιστά κεριά υπάρχουν τρία. Bianca. Το κερί παλαίωση, το μαύρο. Υπάρχει το κερί και κρυμπαριού που είναι το καφέ και το λευκό. Τώρα περνάει το κεφριμπάρ, το καφέ. Ok, e poi ce n'è una neutra che ci serve per rimuovere le cere quando si. Και μετά υπάρχει το διάφανο κερί, το οποίο χρησιμεύει, σε αυτή την τεχνική χρησιμεύει, ουσιαστικά σβήνει το καφέ, το περνάμε από πάνω για να αφαιρέσουμε το καφέ κερί. Voilà. E questa la devo far asciugare, possibilmente in un luogo fresco, ma fino a che diventa opaca. Σε αυτό το στάδιο καλύπτουμε όλη την επιφάνεια και το αφήνουμε να στεγνώσει. Questa è già asciutta. Αυτό εδώ πέρα έχει στεγνώσει. Okay. Το κερί θέλει, καλό θα είναι να το αφήσουμε 1-2 ώρες για να στεγνώσει. Και αδέσω. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αμέσως μπορούμε να το κάνουμε, απλά θα φύγει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, δεν θα είναι τόσο καλό αποτέλεσμα. Vado a togliere la cera che è più in superficie con la cera neutra. E un cotone, un carta. Και
Και τώρα θα σβήσουμε ουσιαστικά το καφέ, χρησιμοποιώντας τέτοιο, ή ένα πανάκι ή ένα χαρτί, το βουτάμε στο διάφανο κερί και απλά το σβήνουμε όλο πάνω. Le cere hanno una base di solvente, se no si solidificherebbero. Ok. Το υγρό μαντιλάκι είναι πολύ καλύτερο. Το καλύτερο μάλλον από όλα είναι το μακερό πανί. Είτε μετά υγρό μαντιλάκι, είτε χαρτί, δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Το υγρό μαντιλάκι είναι πιο πιάσει το κερί μετά. Το υγρό μαντιλάκι δεν μπορεί να πιάσει το κερί. Όχι, μια χαρά πιάνεται. Δηλαδή το κάνει πολύ συχνά με υγρό μαντιλάκι. Κάτι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ εδώ, να μην είναι σε περιβέντες στο δέντρο. Λοιπόν, και με αυτή τη διαδικασία, επειδή έχουμε βάλει πρώτα το γκέσο που είναι ανάγλυφο, το καφέ κερί μένει στις ροχμές και ό,τι είναι ψηλά, ουσιαστικά με το διάφανο κερί το σβήνουμε, οπότε το αποτέλεσμα είναι αυτό. Anche se vuoi usare questo foglio per fare la copertina di un diario o per rivestire qualche cosa, comunque posso attaccarci delle cose sopra. L'importante è che metto dei fori, faccio passare un provino, non posso usare la colla, ma altre cose sì. Άμα θέλετε να διακοσμήσετε μετά αυτό εδώ πέρα, τέλος πάντων θα πρέπει. Εδώ το έχει κάνει με μεταλλικά στοιχεία, το έχει κολλήσει. Δεν βγαίνει, πάνω στο κερί δεν βγαίνει κόλλα, οπότε δεν μπορείτε να το κολλήσετε. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να το σταθεροποιήσετε αλλιώς. Λοιπόν, και τώρα το χαρτί μπορείτε να κάνετε διάφορα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση έχει κάνει. Αυτά είναι χαρτιά, δεν είναι ξύλο, δεν το έχει ζωγραφίσει πάνω στο ξύλο. Έχει φτιάξει πρώτα τα χαρτιά σε διάφορα σχέδια, τα έχει κόψει. Και μετά τα έχει κολλήσει πάνω στη ξύλινη κορνίζα. Allora, qui però ho utilizzato della carta che ha un rilievo come una macchina che lo fa, ma posso ottenere la stessa cosa anche con il fondogesso e uno stencil. Εδώ πέρα το έχει κάνει με τέτοιο, ήταν χαρτιά που τα έχει περάσει με τον Big Short, οπότε τα έχει κάνει ανάγλυφα. Το ίδιο πράγμα μπορεί να το κάνει με τον γκέσο όγκου, όπως εδώ, που το έχει κάνει με stencil. Έχει περάσει τον γκέσο όγκου με το stencil, οπότε το έχει κάνει ανάγλυφα. Ok, questo è lo stesso colore con la cera bianca. Εδώ πέρα, το χρώμα σαν βάση είναι ακριβώς το ίδιο. Και εδώ πέρα έχει βάλει το λευκό κερί, εδώ πέρα έχει βάλει το κερί το καφέ και εδώ πέρα το σκούρο. Το πώς αλλάζει το χρώμα και το εφέ ανάλογα με το κερί που θα χρησιμοποιήσουμε. Quindi cambiano tantissimo in base alla cera che utilizzo. La cera la posso usare su questo effetto che io ho creato, ma se ho un legno che ha già una venatura lo posso utilizzare direttamente sul legno. Γενικά τα κεριά τα χρησιμοποιούμε είτε σε αυτή την περίπτωση που φτιάχνουμε εμείς το δίνουμε εμείς όγκο, είτε σε ξύλα τα οποία είναι ούτως κι άλλως άγρια. Οπότε εδώ πέρα θα μπορεί να μπει τέτοιο. Μπορούμε να το χρωματίσουμε κατευθείαν το ξύλο και να περάσουμε το κερί. Επειδή είναι άγρια η επιφάνεια, πάλι μας δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Μπαίνει στους πόρους το κερί, οπότε μας δίνει αυτό το εφέ. Ok. Con la cera neutra. Io posso fare anche un altro lavoro, che è l'effetto shabby. Λοιπόν, τώρα με το διάφανο κερί, πέρα από αυτό που είδαμε, μπορούμε να κάνουμε το πιο γνωστή τέλος πάντων τεχνική, το shabby chic. Quindi abbiamo visto che scioglie le cere colorate, ma che posso metterla anche fra i colori come in questo caso. Qui ci sono quattro effetti di shabby che si dividono in due parti, meno di più. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε δύο διαφορετικά εφέ, το πάνω και το κάτω, και τα δύο είναι shabby. Πάνω γενικά λέγεται shabby chic, το κάτω λέγεται shabby vintage που είναι πιο έντονο. Θα σας δείξω τώρα με ποιο τρόπο. In questo caso qua, allora, in generale per lo shabby devo usare due colori a contrasto. Γενικά το shabby είναι δύο χρώματα τα οποία έχουν αντίθεση μεταξύ τους, συνήθως ένα ανοιχτό χρώμα με ένα πιο σκούρο. Se utilizzo la cera solida avrò un effetto meno evidente. Se utilizzo la cera neutra avrò un effetto più rovinato. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σκληρό κερί. Όταν χρησιμοποιούμε το σκληρό κερί, το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι το πιο απαλό, είναι το πάνω, που δεν είναι τόσο έντονο. Αν χρησιμοποιήσουμε την πάστα κεριού, πετυχαίνουμε ένα πολύ πιο έντονο αποτέλεσμα σαν το κάτω. La cera solida la στροφίνω. Nei bordi, negli angoli. Το κερί συνήθως το βάζουμε, δεν το βάζουμε σε όλη την επιφάνεια, το βάζουμε μόνο στις άκρες και σε κάποια σημεία. Mentre la cera neutra la vado a mettere sporcando alcuni punti e utilizzo questo pennello che nasce per questo, perché è un pennello molto rigido e quindi mi dà la possibilità di non metterla troppo.
Λοιπόν, ενώ με την πάστα, γενικά χρησιμοποιούμε κάποιο πινέλο το οποίο σαν κι αυτό που να είναι σκληρό, να έχει σκληρή τρίκα και αρκετά μακριά. Λοιπόν, και βάζουμε σε όλη την επιφάνεια ή σε κάποια σημεία, ανάλογα το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το να βάζουμε μικρή ποσότητα. Δεν πρέπει να έχει πολλή ποσότητα τριού. Sia questo che questo sono dei prodotti nati apposta, sono fatti con una cera d'api che scioglie a 60 gradi. Se uso altre cere che sciolgono a temperature più basse, rischio che il colore unga da sotto l'altro colore. Και τα δύο προϊόντα έχουν σαν βάση είναι φυσικό κερυμμένο σας, που απλά έχει μέσα κάποιον διαλύτη για να παραμένει, να μην σκληραίνει. Και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αμέσως, σε αντίθεση με άλλα κερδιά παραφήνης που να περιμένουμε τουλάχιστον 12 ώρες για να κάνουμε το σάπισι. Και το κερί αυτό έχει λιώνει σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 60 βαθμούς. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα να το χρησιμοποιήσουμε όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν είναι σαν τις παραφήνης που με τη ζέστη λέγουν, αυτές λιώνουν σε 40 βαθμούς. Οπότε Αύγουστο π.χ. δεν μπορούμε να κάνουμε σάπισι. Λοιπόν, και τώρα περνάμε στα άλλα βοηθητικά που είναι οι πατίνες. Sono 4. Λοιπόν, οι πατίνες είναι 4. Νύρα. Λοιπόν, έχουμε 3 χρωματιστές που είναι η μαύρη, η γκρι και η άσπρη. Bianca. Bianca, άσπρη. Άσπρη. Νέα, νέα, λοιπόν, και μετά έχουμε τη διάφανη, η οποία διάφανη στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα από μόνη της. Χρησιμεύει για να μπορούμε να τη χρωματίσουμε. Βάζοντας οποιοδήποτε χρώμα από τη σειρά του Tommy, χρωματίζεται και φτιάχνουμε μια πατίνα στον χρώμα που θέλουμε. Okay. Perché tre colori esistono già e una si può colorare come si vuole? Perché questi tre colori sono quelli più utilizzati nelle tecniche shabby. Γενικά ο λόγος που υπάρχουν και τα τρία χρώματα να μπορούσαμε να τα φτιάξουμε με τη διάφανη πατίνα είναι γιατί συνήθως στο σάμπισι αυτά είναι που κινούνται περισσότερο, δηλαδή με αυτά δουλεύουμε σαν πατίνες. Απλά υπάρχει δυνατότητα να φτιάξουμε ό,τι πατίνα θέλουμε. Ok, adesso faccio vedere come si usa la patina per fare un effetto tipo questo. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω πώς γίνεται με την πατίνα, πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το πέρα το αποτέλεσμα. Ok, nella mia tavola io ho già steso il colore tortora e grigio pietra, adesso lavorerò qua nel tortora. Λοιπόν, αυτό είναι ξύλο το οποίο έχει βάψει με δύο διαφορετικά χρώματα, έχει περάσει απλά το χρώμα. Ok, una volta che ho steso il colore che scelgo, che se è un colore che lavoro con la patina nera si dice che faccio un'anticatura, se è un colore che lavoro con la patina bianca una decapatura. Λοιπόν, γενικά αυτό είναι απλά για να ξεχωρίζουμε τις τεχνικές. Γενικά όταν χρησιμοποιούμε είτε λευκό κερί είτε λευκή πατίνα, το όνομα το λέμε DKP, δηλαδή η τεχνική λέγεται DKP, όταν χρησιμοποιούμε είτε το μαύρο κερί είτε τη μαύρη πατίνα λέγεται παλαίωση. Quindi, colore. Prima di mettere la patina ho bisogno di un prodotto che mi aiuti a staccare la patina quando la scartavetro è della cera neutra. Λοιπόν, η διαδικασία είναι ως εξής. Έχουμε βάλει το χρώμα, περνάμε το διάφανο κερί σε όλη την επιφάνεια. Πόκα. Βάζουμε ελάχιστη ποσότητα από το κερί, δεν χρειάζεται πολύ. Μάλλον ίσα ίσα το πολύ κερί καταστρέφει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό καλύτερα είναι με ένα πανάκι να το τρίψουμε κιόλας μετά για να φύγει το πολύ κερί. Poca e la porto anche via. Ok, scelgo il colore di patina che voglio fare, io la faccio nera. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσει τη μαύρη πατίνα. I prodotti vanno tutti miscelati, ma questi li abbiamo usati tutt'oggi, quindi sono già miscelati. Γενικά, καλό θα είναι και τις πατίνες και τα χρώματα πριν τα χρησιμοποιήσετε να τα ανακατεύετε λίγο, γιατί μένει το βαρύ υλικό πιο κάτω. Quasi di vernice. Λοιπόν, στην πραγματικότητα οι πατίνες είναι βερνίκια, χρωματιστά βερνίκια. Τα οποία η ιδιότητά τους είναι ότι είναι ημιδιαφανή. Si può diluire con l'acqua, se voglio un colore più chiaro. Αν θέλετε να μην έχουν τόσο έντονο αποτέλεσμα, μπορείτε να τα ανακατέψετε με νερό, οπότε να γίνουν ακόμη πιο διαφανή. La cosa importante è non fare troppi movimenti perché poi si vedono. Λοιπόν, το θέμα είναι επειδή ό,τι πινελιά θα κάνουμε με τις πατίνες, στο τέλος φαίνεται, καλό θα είναι να έχουμε το χέρι προς μία φορά. La patina asciuga molto velocemente, quindi quando ho una superficie grande, io consiglio di inumidirla, di bagnarla. Οι πατίνες επειδή σκαρβώνουν πάρα πολύ γρήγορα, σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε πολύ μεγάλη επιφάνεια και ένα μεγάλο έπιπλο, καλό να το βρέξουμε πρώτα, να έχει υγρασία και μετά να αρχίσουμε να κάνουμε την πατίνα, γιατί όταν στεγνώσει, όταν αρχίσουμε να κάνουμε μία πλευρά, θα στεγνώσει η άλλη. E adesso l'ultimo lavoro è scartavetrarla. Secondo me è meglio farlo.
ιόνι ή φέρο. Συνήθως χρησιμοποιείται από 100 μέχρι 180 να πω το γυαλό κάτω. Posso scegliere io quanto scartavetrare e anche il tipo di grana. Questa è 100 e scartavetra poco. Se prendo 80 scartavetra un po' di più. Τώρα το έχει κάνει με το κατοστάρι. Άμα βάλουμε 80 θα το κάνει ακόμη πιο έτοιμο το αποτέλεσμα. Δεν είναι ανάλογα το τι θέλουμε. Όπως επίσης το πόσο θα αξίσουμε, είναι ανάλογα το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχει. Μπορούμε να αξίσουμε λίγο για να φαίνεται σκούρο και απλά λίγο παλιό. Μπορούμε να αξίσουμε πάρα πολύ ώστε να φανεί το από κάτω χρώμα και να έχει μόνο μικρές χαρακίες από την μαύρη πατίνα. La macchina è in grado di vedere tutte le imperfezioni del legno, i tagli, le venature a rilievo. Επειδή είναι ημιδιάφανο το χρώμα, φαίνονται όλες οι ατέλειες του ξύλου, που αυτό θέλουμε δηλαδή να δώσουμε σαν αποτέλεσμα, οπότε φαίνονται εδώ πέρα και οι γραμμές που είχε το ξύλο, φαίνονται ακόμα και οι πινελιές που έχουμε κάνει. Στέσσα τέχνικα, στέσσα κολορί. Έχει κάνει εδώ πέρα ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή με τα ίδια χρώματα το έχει κάνει στο μεταλλικό κουτί. E prima ho messo la graffante per lavorare qua. Ok. Sempre con le patine io posso fare vari effetti anche in base a come do il colore sotto. Qui ho dato un colore con delle pennellate incrociate, si vede. Εδώ πέρα, π.χ. έχει κάνει στο... έχει βάλει το κάτω χρώμα και έχει κάνει τυχαίες πινελιές, οι οποίες με την πατίνα μετά τις έχει αναδείξει. Δηλαδή φαίνονται εδώ πέρα οι πινελιές που έχουν γίνει. Αυτό δηλαδή είναι το πινέλο, δεν είναι το ξύλο ναι, από κάτω. Είναι το πινέλο. Οπότε, άμα γίνουν πολύ έντονες το βάψιμο που κάνουν το πινέλο, όταν βάλετε από πάνω την πατίνα, αυτές θα αναδεικνύονται. Ok. E da quest'altra parte invece, sempre con l'utilizzo di una patina, faccio vedere come realizzare un finto legno. Λοιπόν, στο άλλο κομμάτι σας δείξω τώρα με πατίνες πώς μπορούμε να κάνουμε το εφέ, αυτό εδώ πέρα που είναι το εφέ παρκέ λέγεται, και πώς είναι το ψεύτικο ξύλο. Non sarà rilievo, ma sarà solo fatto di colore. Που δεν είναι όπως αυτό εδώ πέρα που έχουμε να κάνουμε εσύ το γκέσο του, που είναι ανάγλυφο, εδώ πέρα είναι απλά το χρώμα. Super semplice. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Στέλνει το colore che ho scelto. Βάζετε πρώτα, επιλέγετε το χρώμα, βάζετε ένα χρώμα από κάτω. Prendo la patina bianca. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσει τη λευκή πατίνα. Στέλνω la patina bianca. Λοιπόν, απλώνετε την πατίνα. Senza cera. Χωρίς κερί, δεν χρειάζεται εδώ πέρα κερί. Σήμερα και τα cera, δεν τους έχω. Che viene via troppo prodotto. Non devo scartavetrare qua. Allora, praticamente niente. Esatto. Ok, e prima che asciughi prendo il mio venalegno. Λοιπόν, και πριν στεγνώσει, κάνουμε το ίδιο πράγμα που κάναμε πριν με το εργαλείο ξύλου. Τραβάμε τις γραμμές. Και το αποτέλεσμα είναι. Πολύ ωραία. La stessa cosa la posso fare anche mettendo più colori sul fondo, come ho fatto stamattina. Το ίδιο πράγμα μπορείτε να κάνετε όπως έχει κάνει εδώ πέρα, που έχει βάλει τρία διαφορετικά χρώματα σαν βάση. Δηλαδή ξεκίνησε με ένα ανοιχτό χρώμα και μετά έκανε πινελιές με δύο λίγο πιο σκούρα και έκανε από πάνω το εφέ ξύλου. Οπότε γίνεται αυτό σαν αποτέλεσμα. Se non mi piace, posso ripeterla. L'importante è che lo faccio prima che asciughi. Αν δεν σας βγει με την πρώτη φορά το εφέ ξύλου, απλά ξαναβάζετε λίγο πατίνα και το ξανακάνετε αμέσως. Αρκεί να μην έχει στεγνώσει πατίνα και να γίνει γρήγορα σχετικά. E in base a come parto ottengo effetti di nodi diversi. Λοιπόν, και με το εργαλείο ξύλου, ανάλογα από πού θα ξεκινήσετε, δημιουργείται λίγο διαφορετικό αποτέλεσμα. Ad esempio, questa non mi piace. E la posso cancellare, perché ancora è bagnata. Δεν του άρεσε το πρώτο έτσι πως έγινε, οπότε ξαναβάζει λίγο πατίνα και θα το ξανακάνει. L'importante è muovere, fare questo movimento non troppo spesso, non è? Το σημαντικό είναι να είναι συνεχόμενη κίνηση, να μην το σταματάτε γιατί όταν το σταματάτε φαίνονται οι γραμμές, να είναι συνεχής η κίνηση και να σπάτε τον καρπό για να γίνει το αυτό το εφέ. Il solito uno ci prende gusto e fa tutto un po' tremolante. Ok, una volta asciutto, al contrario della cera di prima, questo posso fare decoupage, colorare, dipingere, fare... Σε αντίθεση με τα κεριά που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε κερί, δεν παίρνει τίποτα, με τις πατίνες κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορεί να γίνει στένση, μπορεί να γίνει decoupage, ό,τι θέλουμε. Οκ. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι που είχε βάλει το κερί πριν. Σόλιδα. Ποιο είναι το γάλα και το σόλιδα. Λοιπόν,
εδώ πέρα που έχει ετοιμάσει από πριν, έχει βάλει χρώμα και έχει βάλει μετά το, έχει βάλει το κερί και δεύτερο χρώμα από πάνω. Sotto c'era il colore cashmere e sopra il colore tortora. Από κάτω υπήρχε το χρώμα το cashmere και από πάνω το spray. Οπότε το ξύνει και κάνει το κλασικό σαμπισί. Però questo è quello con la cera solida. Και το έχει κάνει με το, με το σκληρό το κερί, με την πάστα. Και όπως σας είπα, το σαμπισί είναι πιο αχνό το αποτέλεσμα, δεν είναι πολύ έντονο και γίνεται με το σκληρό κερί. Το σαμπι vintage είναι πιο έντονο το αποτέλεσμα και γίνεται με την πάστα. Una volta che ho fatto il mio effetto, in questo caso qua, o come in questo caso qua, passo alla finitura, la vernice. E ho tre possibilità. Λοιπόν, μόλις τελειώσετε με το αποτέλεσμα, έχετε, τα έχετε κάνει όλα, σας αρέσει, πρέπει να κάνουμε κάτι για να το σταθεροποιήσουμε, να μην χαλάσει το χρόνο και έχουμε τρεις διαφορετικές επιλογές. Nel caso di questo non metto niente perché la cera che io ho utilizzato è già la vernice. Λοιπόν, σε περίπτωση που έχουμε χρησιμοποιήσει κερί, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Το κερί λειτουργεί σαν βερνίκι, είναι σταθερός, δεν παθαίνει τίποτα και στο εξωτερικό χώρο, δηλαδή δεν καταστρέφεται, δεν παθαίνει πάρα πολύ. Nel caso invece delle mie tecniche dove ho usato le patine ad esempio, posso scegliere o una vernice opaca o una vernice effetto lavagna. E non se per il tos, sai che qui non abbiamo valigieri, se ti di patina, vorremmo una valume, dite una vernice in rumar, dite mia portata, vorremmo una valume, e fa che stessi rena vernici, legite vernici mafropinaca, in κανονικό βερνίκι, το οποίο όμως μετά ό,τι επιφάνεια μπει μπορούμε να γράψουμε τιμωλία, δηλαδή γίνεται σαν μαυροπίνακας. La vernice effetto lavagna che ho dato qui sopra. Εδώ πέρα έχει βάλει το βερνίκι μαυροπίνακα. Non si vede. Το έχει σταθεροποιήσει, δεν φαίνεται ότι έχει μπει κάποιο βερνίκι. Ma ha trasformato tutta la mia superficie con la possibilità di poter scrivere col gesso. Αλλά έχει γίνει τέτοιο. Μαυροπίνακας. Οπότε γράφει κανονικά με τιμωλία. Poi ci serve un po' di carta bagnata e si pulisce come una lavagna. Che svini canonica, sanno in una bambina a casa. Anche vedete il posto. Svini. Questa tavola è stata lavorata con l'effetto che hanno visto con la patina tortora. Lipo, questo che ci canni, tecnica sì, questo che vi ho prima con la patina nera sul colore con la patina mavri. Questa è la patina bianca sul colore tortora. Questa tecnica είναι το decapé, είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, αλλά έχει με το ίδιο χρώμα στην βάση, αλλά έχει βάλει τη λευκή πατίνα από πάνω. Qui avevo fatto un effetto finto legno usando i tre colori, cashmere, tortora e fango e il vinalegno. Και εδώ πέρα έχει κάνει το εφέ του παρκέ που είδαμε πριν με τρία διαφορετικά χρώματα μου σαν βάση, δηλαδή όπως το έχει κάνει εδώ πέρα, το έχει καλύψει με ένα χρώμα και μετά έχει κάνει τυχαίες πινελιές με δύο διαφορετικά λίγο πιο σκούρα. Stencil. Από πάνω την πατίνα. Μετά έχει βάλει stencil από πάνω. Vernice. Το έχει καλύψει με το βερνίδι της μολύας. Questo fiocco invece che è di resina. Λοιπόν, και στο τέλος έχει κολλήσει το αυτό το φιόγκο. L'ho prima colorato con il colore bianco, perché qui sopra la cera non attacca. Λοιπόν, πρώτα το έχει βάψει με λευκό χρώμα, γιατί πάνω στη ρητίνη δεν πιάνει το κερί. Cera nera su tutto. Το έχει κάνει όλο μαύρο με μαύρο κερί. Un po' di carta con la cera neutra, ho pulito solo la cera in superficie e lei è rimasta in tutte le parti più importanti. Και μετά έχει σβήσει μόνο την πάνω πλευρά με τέτοιο, με το διάφανο κερί, με ένα πανάκι, σβήνει και μένει αυτό σαν αποτέλεσμα. Λά, θα μας δείξει τώρα και μια άλλη παραλλαγή του σαμπισί. Απλά η παραλλαγή γίνεται, χρειάζεται τέτοιο είδος πινέλο. Questo pennello ha una setola molto lunga, elastica e dura e mi permette di fare una tecnica che si chiama dry brush. Λοιπόν, αυτό το πινέλο είναι γενικά είναι πάρα πολύ ελαστικό, μαλακό και το σημαντικό ότι έχει πολύ μακρύ στέλεχος. Αυτή η τεχνική τώρα που θα δείξει λέγεται dry brush, είναι στεγνό πινέλο, η οποία είναι πολύ πιο εύκολα το σάμπισι και δίνει παρόμοιο αποτέλεσμα. Quindi, invece di mettere un colore, coprire, mettere la cera, coprire con un altro colore, posso scegliere di usare il secondo colore con questo pennello a secco e lasciare già delle parti. Σε αυτή την περίπτωση έχει πει μόνο το χρώμα, χωρίς να βάλουμε κεριά, χωρίς να κάνουμε δηλαδή την διαδικασία με το κερί. Βάζουμε στη μύτη του πινέλου ελάχιστο χρώμα και απλά το περνάμε από πάνω και πετυχαίνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Dipende dall'effetto che voglio ottenere e dal tipo di supporto che voglio decorare.
Questo lo posso ottenere perché questo pennello ha questa caratteristica di, se uso un pennello più morbido. Αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε αυτό το είδος του πινέλου, γιατί αν είναι πιο μαλακό το πινέλο, σαν αυτό που σας δείξει, ουσιαστικά βάφει όλη την επιφάνεια και δεν κάνει αυτές τις γραμμές που θέλουμε για να πετύχει το αποτέλεσμα. Δηλαδή με το πινέλο γίνεται βάφει. Μέχρι σε πρέμο forte, non ho mai una macchia. Ενώ με αυτό το πινέλο είναι ακόμα και δυνατά να το κάνουμε, αφήνει τις γραμμές που θέλουμε και αυτό το αποτέλεσμα. E un'altra cosa importante è anche il pennello per la cera che io ho utilizzato, è un pennello che ci aiuta molto soprattutto quando ho dei rilievi perché posso picchiettare la cera all'interno. Che για τα κεριά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο πινέλο που βοηθάει πάρα πολύ, σημαντικό. Γιατί πάλι είναι σκληρό, οπότε βοηθάει στο να μπει μέσα το κερί στις ρογμές για να φανεί πιο ωραίο. E continuo, passando ancora colore, colore. Guardate se non fai le tende, la via andiamo.